46 χρόνια μετά τη θυσία του τα οστά του ήρωα διοικητή της 303ης μοίρας καταδρομών επέστρεψαν στην Ελλάδα. Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Κατσάνης έπεσε από σφαίρα ελεύθερου σκοπευτή στο κάστρο του Αγίου Ιλαριώνα. Τα οστά του εντοπίστηκαν σε ομαδικό τάφο στα κατεχόμενα και ταυτοποιήθηκαν με DNA. Σε μια φορτισμένη τελετή στον ιερό ναό της του Θεού Σοφία στη Λευκοσία παρευρέθηκαν και οι δύο κόρες του ήρωα. Ένα ολόκληρο έθνος υποκλίνεται με γνωμοσύνη και σεβασμό στη θυσία του, αναγνωρίζοντας και εκθυσιάζοντας το μεγαλείο των ηθικών αξιών που τον διέκριναν, καθώς και τον αδιαφυσβήτητο ηρωισμό του. Εκφράζουμε παράλληλα στο πρόσωπό του την απέραντη ευγνωμοσύνη μας και σε όλους τους αγωνιστές εκείνης της τραγικής περίοδου, Ελλαδίτες και Κυπρίους, οι οποίοι εκπλήρωσαν με την υπέρτατη θυσία τους το διαχρονικά ιερό καθήκον προάσπισης της ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα οστά του Γεωργίου Κατσάνη μεταφέρθηκαν στην Ελλάδα με ΣΕ 130. Η ταφή θα γίνει το Σάββατο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Σιδηρόκαστρο Σερών.